Τα παλιά αυτοκίνητα εκπέμπουν τοξικά αέρια. Το περιβάλλον εκπέμπει σως. Κέντρο απόσυρσης οχημάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Παραδώστε το παλιό σας αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές, σίδερα και στερεά απόβλητα στο μοναδικό αδειοδοτημένο κέντρο του νομού Ηλίας. Ανακυκλώνοντας, προστατεύουμε το περιβάλλον και εξασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Θέση Μπαλτζίκη, Κολύρι Ηλίας. Τηλέφωνο 2621-0-204-71. Πυριώτικες δημιουργίες. Γλυκά πάντα ημέρας. Αγνά υλικά και ποιότητα. Ποικιλία και άψογη εξυπηρέτηση. Κορυφαία ποιότητα προϊόντων. Λαχταριστά σιροπιαστά με φρέσκο βούτυρο. Κουλούρια, κέικ, τσουρέκι πολύτικο. Τούρτες και πάστες σε μεγάλη ποικιλία. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυριώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 2621-0-36-172. Ποιότητα και αρμονία. Γυμναστήριο Body House. Δύναμη. Ταχύτητα. Πιλάτες. Aerobic. Power Plate. TRX Group Training. Fitathlon. Bring the action. Kickboxing. Body pump. Les Mills. Γυμναστήριο Body House. All eyes on us. All eyes on us. Έχετε παλιά κοσμήματα που κάθονται στο συρτάρι ενώ χρειάζεστε μετρητά? Ενιχυροδανειστήριο Pyrgos Gold. Εσείς μας φέρνετε χρυσό, λίρες, νομίσματα, ασήμι, κοσμήματα που δεν φοράτε, καινούρια ή παλιά, κατεστραμμένα και ό,τι άλλο περιέχει χρυσό, και εμείς σας δίνουμε μετρητά. Ενιχυροδανειστήριο Pyrgos Gold. Σε ένα άνετο και εχέμηθο χώρο, με δωρεάν εκτίμηση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας άμεσα με μετρητά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Pyrgos Gold. Ανοιχτά, καθημερινά πρωί-απόγευμα και 24ωρη εξυπηρέτηση κατόπιν επικοινωνίας. Ενιχυροδανειστήριο Pyrgos Gold. Μανολοπούλου 2 και Πατρών, δεύτερος όροφος, Πύργος Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-03-27-826. Άμεσα μετρητά, 24 ώρες ανοιχτά. Αρχαία Ολυμπία, Ανδρίτσενα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ανδραβίδα, Λεχενά, Γέρα Κασατικής, αλλά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα επέλεξαν τη δουλειά μας και την ποιότητα κατασκευής των υδρορώων μας. Με εξειδικευμένα μηχανήματα νέας τεχνολογίας και με ένα άρτια εκπαιδευμένο συνεργείο για τη γρήγορη τοποθέτηση, ερχόμαστε στο χώρο σας για τη μελέτη και κατασκευή των υδρορώων σας χωρίς πολλά μερεμέτια. Υδρορωές και λούκια από γνήσια μέταλλα αλουμινίου και χαλκού με τεράστια αντοχή στις καιρικές συνθήκες, στεγανά, με εργονομία, σε πολλά χρώματα και με σχάρα για την προστασία από πουλιά και φύλλα.
Κάθετα λούκια με γωνίες που εφάπτουν στον τοίχο και χαρίζουν ομορφιά και εύκολη ροή των υδάτων. Ρωτήστε για τη δουλειά μας, τις τιμές μας και τη συνέπεια που διακρίνει το συνεργείο μας. Υδροροές Διακόπουλος. Από το 1991 στο Λούκι. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1.200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Κι όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα. Στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γηίνης, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες, είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας. Τα πάντα για το σπίτι στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26 21 0 31 595. Και φέτος στα θερματικά χαρίζουμε το ΦΠΑ. Καταστήματα ηλεκτρικών Παράς. Σόμπα ξύλου μόνο με 89 ευρώ. Σόμπες Μαντέμι, Εμαγέ, Πέλετ, ελληνικής κατασκευής για οικονομία, απόδοση, θέρμανση. Καταστήματα Παράς. Θερμοπομπή όλων των εταιριών από 30 ευρώ. Σόμπες και αερόθερμα δωματίου και μπάνιου. Σόμπες Χαλαζία από 10 ευρώ. Σόμπες υγραερίου, αλογόνου, πετρελαίου και κυροζήνης για χαμηλή κατανάλωση. Καταστήματα Παράς. Κλιματιστικά Ινβέρτερ όλων των εταιριών από 299 ευρώ. Αερόθερμα τζακιού με 199 ευρώ. Αφιγρατήρες αθόρυβοι από 129 ευρώ σε μεγάλη ποικιλία για υγιεινό περιβάλλον. Όλα τα θερματικά έως 24 άτοκες δόσεις από 5 ευρώ το μήνα. Παράς με 3 καταστήματα. Μέγα Παράς, πρώτο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων, τηλέφωνο 26 22 0 20 060. Πύργος Πατρών 68, τηλέφωνο 26 21 0 20 222 και 20 223. Αμαλιάδα Καλαβρίτων 24, τηλέφωνο 26 22 0 28 385 και στο www.paras.gr. Ο Παράς φροντίζει για εσάς. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψύξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Caparol από τη Σαθόπουλος Superior Accessories, αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον ομό Ηλίας. Σου μιλάω σαν φίλος. Αυτή είναι η τηλεόραση που θες. Τηλεόραση Samsung Smart LED 48 inch και Home Theater στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Από ενδιαφέρον στο λέω. Είναι αυτό που θες. Πλυντήριο Candy 10 κιλών 1.300 στροφών. Inverter στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά. Πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Από 40 μέλη, 13 υπουργούς, 20 αναπληρωτές υπουργούς και 5 υφυπουργούς απαρτίζεται το νέο κυβερνητικό σχήμα, στο οποίο μετέχουν και 6 γυναίκες. Το οργανόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα περιλαμβάνει 4 νέα υπουργεία, στα οποία ενσωματώνονται αρμοδιότητες άλλων υπουργείων, τα οποία καταργούνται, ενώ άλλα 2 μετονομάζονται. Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης είναι η εξής. Σας ανακοινώνουμε
τη σύνθεση της κυβέρνησης. Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Υπουργός Νίκος Βούτσης. Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γιώργος Κατρούγκαλος. Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Πανούσης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Τασία Χριστοδουλοπούλου. Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Μαρία Κόλια Τσαρουχά. Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Υπουργός Γιώργος Σταθάκης. Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπύρτζης. Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας Θόδωρος Δρίτσας. Αναπληρωτής Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά. Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπουργός Παναγιώτης Λαφαζάνης. Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης. Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου. Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Γουρίδης. Υπουργείο Οικονομικών. Υπουργός Γιάννης Βαρουφάκης. Αναπληρωτής Υπουργός Νάντια Βαλαβάνη. Αναπληρωτής Υπουργός Κώστας Μάρδας. Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Υπουργός Αριστίδης Μπαλτάς. Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού Νίκος Ξιδάκης. Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης. Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Κοινοτομίας Κώστας Φωτάκης. Υφυπουργός Αθλητισμού Σταύρος Κοντονής. Υπουργείο Εργασίας. Υπουργός Πάνος Σκουρλέτης. Αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανό Φωτίου. Αναπληρωτής Υπουργός για την Καταπολέμηση της Ανεργίας Ράνια Αντωνοπούλου. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής. Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξάνθος. Αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτρης Στρατούλης. Υπουργείο Εξωτερικών. Υπουργός Νίκος Κοντζιάς. Αναπληρωτής Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Νίκος Κουντής. Αναπληρωτής Υπουργός Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Ευκλήδης Τσακαλώτος. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Υπουργός Πάνος Καμένος. Αναπληρωτής Υπουργός Κώστας Ήσυχος. Υφυπουργός Νίκος Τόσκας. Υπουργείο Δικαιοσύνης. Υπουργός Νίκος Παρασκευόπουλος. Υπουργός Επικρατείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς Παναγιώτης Νικολούδης. Υπουργός Επικρατείας για το Συντονισμό Κυβερνητικού Έργου Αλέκος Φλαμπουράρης. Υφυπουργός Τέρενς Κουίκ. Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς. Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γαβριήλ Σακελαρίδης. Για την Προεδρία της Βουλής θα προταθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια και παρουσία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα έγινε με καθυστέρηση μίας ώρας λόγω διευθέτησης διαδικαστικών θεμάτων η ορκομοσία της νέας κυβέρνησης. Η τελετή ξεκίνησε στις 6 και ήταν διπλή. Πρώτα ορκίστηκαν τα στελέχη της κυβέρνησης που επιθυμούσαν να δώσουν θρησκευτικό όρκο και ακολούθησαν όσοι υπουργοί και υφυπουργοί ήθελαν να δώσουν πολιτικό όρκο. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλέφ ουράνιε παράκτητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκύλασεν εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας πηχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών ο πανσός.
Ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, του Επισκόπου ημών Κλήμεντος και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας ενδοκράτη ημών, και του καταξιδάν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Απόστηλων το έλεό σου εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και ενίσχυσον τους δούλους σου τούτους εις την προκειμένην διακονία του λαού σου. Ήνα, καλώς διακονήσαντες, απολαύσωση του μισθού των πιστών και φρονίμων οικονόμων, εν τη ημέρα της ανταποδόσεώς σου της δικαίας. Ελεήμων βάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση, ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα, επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Διαβεβαιώνος την τιμή της Ιησία και Σύμπου. Ότι θα τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Ότι θα τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Και θα υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Και θα υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Απανθρακωμένη βρέθηκε στο υπνοδωμάτιό της η 79χρονη Γεωργία Μουστάκη, χείρα βασιλείου και δίπλα από το κρεβάτι της. Στις 14:51 εκλήθη πυροσβεστική πύργου για κατάσβεση πυρκαγιάς στο κέντρο του πύργου και επί της οδού Γρηγορίου Πέμπτου στον πεζόδρομο. Επί τόπου έφτασαν 3 οχήματα με 10 άνδρες και ανέβηκαν στον 4ο όροφο όπου βρισκόταν η κατοικία της 79χρονης. Εντός του υπνοδωματίου είχαν καεί τα πάντα, ενώ οι πυροσβέστες αντίκρισαν δίπλα στο κρεβάτι το απανθρακωμένο πτώμα της άτυχης 79χρονης. Μετεφέρθη στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Πύργου για νεκροψία νεκροτομή, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής.
Γερά, γερά. Πάμε. Δελτίο τύπου απέστειλε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Ηλίας. Ευχαριστούμε τους χιλιάδες πολίτες της Ηλίας που εμπιστεύθηκαν το λόγο της αριστεράς, το λόγο του ΣΥΡΙΖΑ και με την ψήφο τους έδωσαν τέλος στην κυριαρχία του φόβου και έφεραν την ελπίδα στην Ηλία, έφεραν την ελπίδα στην Ελλάδα. Μια νέα εποχή αρχίζει. Ένα νέο βιβλίο αρχίζει να γράφεται στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Τα μέλη, τα στελέχη, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αρχίζουμε αμέσως τον αγώνα για την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας απέναντι στο λαό. Το αύριο δεν μπορεί να περιμένει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ τέλος και στα εκατοντάδες μέλη και φίλους του ΣΥΡΙΖΑ που από τη θέση του εκλογικού αντιπροσώπου εμπόδισαν κάθε σκέψη της αντίδρασης για αλλίωση της θέλησης του λαού. Μία μεγάλη μάχη τέλειωσε νικηφόρα, αλλά ο πόλεμος για την αξιοπρέπεια, την δικαιοσύνη, την δημοκρατία, την ελευθερία συνεχίζεται. Και σε αυτόν τον πόλεμο θέλουμε όλους τους Έλληνες μαζί μας. Ευχαριστήριο μήνυμα προς τους πολίτες της Ηλίας απέστειλε η βουλευτής Ηλίας του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Γεωργοπούλου Σαλτάρη. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλους τους συμπολίτες μας στην Ηλία που αποφάσισαν σε πείσμα όλων των εκβιασμών και της κινδυνολογίας να εμπιστευτούν τον ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα με ποσοστό 37,93% και να στείλουν στη Βουλή τρεις βουλευτές από τον ομό μας. Ο λαός μας με την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε μήνυμα ελπίδας για την ανατροπή του καθεστώτος της διαφθοράς και της διαπλοκής, για να αποκτήσουν φωνή αποκλεισμένη των μνημονίων και για την μετατροπή της χώρας μας από πειραματόζωο και απικία χρέους σε εργαστήρι δημοκρατίας, αντίστασης και δημοκρατικής ανασύνταξης. Οι λαοί της Ευρώπης είναι μαζί μας, οι πολιτικές δυνάμεις που αντιμάχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση την λιτότητα είναι μαζί μας, η διανόηση σε διεθνές επίπεδο εμπνέεται από τη στάση του ελληνικού λαού. Θα δώσουμε όλη μας τη δύναμη για να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη των Ηλίων πολιτών όπως τιμήσαμε με τον καλύτερο τρόπο την έδρα που μας εμπιστεύθηκε στις προηγούμενες εκλογές. Δελτίο τύπου για το αποτέλεσμα των εκλογών απέστειλε και ο βουλευτής Νομού Ηλίας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Κουτσούκος. Ο ελληνικός λαός έκανε τις επιλογές του και ανέδειξε το ΣΥΡΙΖΑ πρώτη δύναμη με οριακή αυτοδυναμία. Η επιλογή του είναι απολύτως σεβαστή. Εύχομαι στο ΣΥΡΙΖΑ και στους νεοεκλεγέντες βουλευτές καλή επιτυχία σε όφελος του λαού και του τόπου. Ελπίζω ότι έχουν αντιληφθεί το μέγεθος της ευθύνης που αναλαμβάνουν όχι μόνο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων με βάση τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις, αλλά και για την διατήρηση των κεκτημένων του ελληνικού λαού. Το ΠΑΣΟΚ έδωσε ένα πολυμέτωπο και δύσκολο αγώνα απέναντι στον εκφοβισμό, τις εύκολες υποσχέσεις, στην πόλωση και την εσωτερική υπονόμευση. Είπαμε την αλήθεια στο λαό και παρουσιάσαμε το σχέδιό μας για τη μεταμνημονιακή Ελλάδα. Το αποτέλεσμα είναι προφανές ότι δεν μας ικανοποιεί, αλλά είμαστε εδώ παρόντες με ευθύνη απέναντι στον τόπο και συμπαραστάτες στην νόμιμη κυβέρνηση της χώρας. Οφείλουμε και θα το πράξουμε σύντομα να αντιμετωπίσουμε όλα τα ζητήματα που αφορούν την παραπέρα πορεία του ΠΑΣΟΚ με ένα συνέδριο βάσης ανοιχτό σε όλα. Αισθάνομαι την υποχρέωση να απευθύνω θερμό, εγκάρδιο αγωνιστικό χαιρετισμό στις χιλιάδες Ηλίους συμπατριώτησες και συμπατριώτες που παρά τις τεράστιες δυσκολίες και τον πόλεμο που δέχθηκαν, στάθηκαν όρθιοι, στήριξαν το ΠΑΣΟΚ με πείσμα και ξεπέρασαν με την ψήφο τους την παγίδα της διάσπασης. Χάρη στο δικό τους αγώνα, η Ηλία θα έχει και πάλι εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Βουλή. Τους ευχαριστώ προσωπικά για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και δηλώνω για μία ακόμη φορά ότι θα τιμήσω την ψήφο τους. Ευχαριστώ και συγχαίρω τους συνυποψηφίους μου για τον αγώνα που δώσαμε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την οικογένειά μου και τους συνεργάτες μου που ήταν σταθερά, μαχητικά και με αγάπη δίπλα μου. Σου μιλάω σαν φίλος. Αυτή είναι η τηλεόραση που θες. Τηλεόραση Samsung Smart LED 48 inch on και Home Theater στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Από ενδιαφέρον στο λέω. Είναι αυτό που θες. Πλυντήριο Candy 10 κιλών 1300 στροφών. Inverter στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας, καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Επειδή το σπίτι σας το φτιάχνετε για πάντα, κάντε τη σωστή επιλογή. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Κεραμίδια που αντέχουν σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Τα μοναδικά σε υγιεινούς φυσικούς χρωματισμούς. Ειδικά τούβλα με αντοχή 150 κιλά ανά τετραγωνικό εκατοστό για προστασία από τους σεισμούς. Με μηδενική φθορά, με σήμα ποιότητας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Η ποιότητα είναι η φροντίδα μας. Αναζητήστε τα στους τοπικούς εμπόρους και στο site μας παναγιωτόπουλος.gr. Αρχαία Ολυμπία, Ανδρίτσενα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ανδραβίδα, Λεχενά, Γέρα Κασατικής, αλλά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα επέλεξαν τη δουλειά μας και την ποιότητα κατασκευής των υδρορώων μας. Με εξειδικευμένα μηχανήματα νέας τεχνολογίας και με ένα άρτια εκπαιδευμένο συνεργείο για τη γρήγορη τοποθέτηση, ερχόμαστε στο χώρο σας για τη μελέτη και κατασκευή των υδρορώων σας χωρίς πολλά μερεμέτια. Υδρορροές και λούκια από γνήσια μέταλλα αλουμινίου και χαλκού με τεράστια αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Στεγανά, με εργονομία, σε πολλά χρώματα και με σχάρα για την προστασία από πουλιά και φύλλα. Κάθετα λούκια με γωνίες που εφάπτουν στον τοίχο και χαρίζουν ομορφιά και εύκολη ροή των υδάτων. Ρωτήστε για τη δουλειά μας, τις τιμές μας και τη συνέπεια που διακρίνει το συνεργείο μας. Υδρορροές Λιακόπουλος, από το 1991 στο Λούκι. Κέντρο ίδρυυσης, θέρμανσης, κλιματισμού, υδροθερμοψυκτική. Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης στο ελάχιστο με λέβητες ξύλου, πέλετ, πυρήνα, οικονομική θέρμανση υψηλής απόδοσης στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Υδροθερμοψυκτική. Ενεργειακά υπερσύγχρονα τζάκια Βολκάνο, αέρος και νερού σε μεγάλη ποικιλία, φθηνότερη καύσιμη ύλη και σε πολύ καλές τιμές. Ζεσταθείτε με τις ιταλικές σόμπες πέλετ, αέρος και νερού, ραβέλι, καθώς και σόμπες ξύλου. Ιδανική λύση εναλλακτικού τρόπου θέρμανσης που προσφέρουν απίστευτη οικονομία και εξαιρετική ποιότητα προσαρμοζόμενες σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Στο κατάστημά μας μπορείτε να προμηθευτείτε πελετάρες της ποιότητας και μπρικέτα από οξιά. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες ντάμπους Hobart διπλής και τριπλής ενέργειας. Υδροθερμοψυκτική Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος. Δωρεάν μεταφορά με δικό μας αυτοκίνητο. Κανάρι 7, Πύργος, έναντι πρώην Ελτά. Τηλέφωνο 2621-028-449. Στόχος μας η εξυπηρέτηση του πελάτη. Δελτίο τύπου σχετικά με το αποτέλεσμα των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 απέστειλε και η βουλευτής νομού Ήλιας της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Διονυσία Θεοδώρα Βιερινοπούλου. Αγαπημένοι μου συμπολίτες, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς εσάς τους χιλιάδες ηλίους που με τιμήσατε με την ψήφο σας στις εκλογές, αναγνωρίζοντας το έργο και την προσφορά μου τόσο για τον νομό όσο και για την χώρα μας. Το αποτέλεσμα της κάλπης είναι για εμένα ιδιαίτερα τιμητικό, καθώς σε σχέση με τις εκλογές του Μαΐου 2012 διατήρησα και επαύξησα την εκλογική μου δύναμη, αφού συνολικά 8.234 συμπολίτες μου με επέλεξαν για να τους εκπροσωπήσω στη Βουλή. Η αποδοχή της υποψηφιότητάς μου αποτυπώνεται στα εκλογικά αποτελέσματα όλων των Δήμων του νομού μας. Θα ήθελα δε να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συμπατριώτες μου στον Δήμο Ζαχάρος Φυγαλίας, οι οποίοι μου χάρισαν τόσο απλόχερα την εμπιστοσύνη και την ψήφο τους, με αποτέλεσμα η Νέα Δημοκρατία να επιτύχει το ποσοστό του 38% στο εκλογικά τμήματα της Ζαχάρος και το 41% στα εκλογικά τμήματα της Φυγαλίας, ανάμεσα στα υψηλότερα ποσοστά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο θα συνεχίσουμε μαζί. Ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, έκανε την ακόλουθη δήλωση για τα αποτελέσματα των εκλογών. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους πολίτες της Ηλίας που μου έκαναν τη μεγάλη τιμή να μου εμπιστευθούν την ψήφο τους, τα όνειρα και τις αγωνίες τους. Τους οφείλω πολλά, είχα και έχω μαζί τους μια ειλικρινή και αμφίδρομη σχέση εμπιστοσύνης. Θέλω επίσης να συγχαρώ τον Γιάννη Κουτσούκο που θα εκπροσωπήσει τους πολίτες της Ηλίας στη Βουλή, αλλά και όλους όσους εξελέγησαν. Έδωσα ένα δύσκολο αλλά πεντακάθαρο αγώνα. Τον έδωσα όπως έχω συνηθίσει, με όλη μου την καρδιά. Η Ηλία και οι πολίτες της αξίζουν πολλά. Είναι συνειδητή επιλογή μου να συνεχίσω το δρόμο της ευθύνης και της αλήθειας. Να στηρίξω ριζικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας και θα δώσουν ελπίδα και προοπτική στους πολίτες της Ηλίας.
Όλα αυτά προϋποθέτουν μια νέα αρχή, νέες ιδέες, μια νέα ενότητα της Δημοκρατικής Παράταξης. Το απαιτούν οι πολίτες που στήριξαν το ΠΑΣΟΚ, αλλά επέλεξαν να εκφραστούν και μέσα από άλλα σχήματα. Αυτό θα το κάνουμε όρους μέλλοντος, με τα μάτια στραμμένα στο αύριο και όχι στο χθες. Ένα νέο τέλος ύψους 20 λεπτών του ευρώ θα επιβάλλεται εφ' εξής σε όλους τους αναχωρούντες επιβάτες από τα αεροδρόμια, τα οποία διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα και του Υπουργού Υποδομών Μιχάλη Χρυσοχοίδη, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, επιβάλλεται τέλος παροχής συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα σε κάθε αναχωρούντα επιβάτη από τους ελληνικούς αερολιμένες, στους οποίους φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ύψους 20 λεπτών του ευρώ. Κάθε επιβάτης που βαρύνεται με το τέλος αμαία το καταβάλει στην αεροπορική εταιρεία πριν την αναχώρησή από τον ελληνικό αερολιμένα μέσω του εισιτηρίου του ή άλλου παραστατικού στην περίπτωση των ιδιωτικών αεροσκαφών. Το τέλος εισπράτεται από τις αερογραμμές για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου και αποδίδεται σε μηνιαία βάση ή επιτοπίως πριν από την αναχώρηση του αεροσκάφους. Στην περίπτωση της απόδοσης του τέλους, σε μηνιαία βάση οι εταιρείες υποχρεούνται να προσκομίσουν την εγγυητική επιστολή. Από την υποχρέωση καταβολής του τέλους εξαιρούνται οι αναχωρούντες επιβάτες ηλικίας έως και 2 ετών, τα μέλη του πληρώματος των αεροσκαφών, οι επιβάτες που προσγειώνονται σε αεροδρόμιο λόγω έκτακτης ανάγκης και οι διερχόμενοι επιβάτες οι οποίοι συνεχίζουν το ταξίδι τους με το ίδιο αεροσκάφος. Δελτίο τύπου απέστειλε ο Δημοτικός Σύμβουλος Χάρης Μιχαλακόπουλος, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Αναγένεσης στον Δήμο Πύργου. Ως επικεφαλής και ως υπεύθυνος για την πορεία μας έως τώρα, σας ανακοινώνω τα εξής. Πρώτον, εάν δεν υπάρχουν άλλες εσκεμμένες ή μη καθυστερήσεις έως το τέλος της άλλης εβδομάδος, θα λειτουργήσουν διαπαραταξιακά γραφεία στο χώρο του Δημαρχείου Πύργου. Εκεί θα είναι και το σημείο πληροφόρησης και συζήτησης για όποιον δημότη επιθυμεί. Δεύτερον, η στελέχωσή τους είναι ήδη ρυθμισμένη και απομένουν μόνο τα τυπικά, πόστα, καθήκοντα, ωράριο κτλ. Τρίτον, εντός των ημερών θα λειτουργήσουν νέα και επίσημα διαδικτυακά ενημερωτικά με το λογότυπό μας, ενώ τα παλιά θα πάψουν να ισχύουν αυτόματα. Και τέταρτον, από αυτή την ανακοίνωση και πέρα, καμία γνώμη, καμία ανακοίνωση, καμία ενέργεια από οποιοδήποτε άτομο ή σύλλογο δεν θα σχολιάζεται και δεν θα υιοθετείται από τον υπογράφοντα, εκτός εάν φέρει από κάτω το όνομά του. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σπουδαίο, επειδή λόγω εκλογών μερικοί μαϊντανοί που ζουν ανάμεσά μας και φανερώνονται στην κοινωνία, μόνο αυτές τις ημέρες χρησιμοποίησαν το όνομά μου, τους ενημερώνω ότι είμαστε μικρή κοινωνία και ότι όλα μαθαίνονται και επίσης ότι έχω ένα μεγάλο ελάττωμα. Δεν ξεχνώ τίποτα και κανέναν. Συνεδριάζει αύριο το απόγευμα στις 6:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου με 18 θέματα της ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση. Μεταξύ των θεμάτων είναι η ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Δήμαρχο Πύργου για διάφορα θέματα που απασχολούν τον Πύργο. Και σίγουρα θα είναι τα θέματα της αποκομιδής των απορριμμάτων, αλλά και τι γίνεται με το θέμα της παραίτησης του Αντιδημάρχου Γιώργου Ανδριόλα. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την κατάργηση του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου Δήμου Πύργου και η ένταξή του στην οργανωτική, διοικητική και υπηρεσιακή δομή του Δήμου. Ένα θέμα που έχει αναβληθεί 2 φορές. Ξεπαγώνουν τις επόμενες μέρες διαδικασίες προσλήψεων για 4.993 θέσεις μόνιμου και εποχικού προσωπικού. Οι φορείς που αναμένονται να ενισχυθούν με προσωπικό είναι Δήμοι, ΔΕΗ, Υπουργεία Εφορίας Αρχαιοτήτων, Σχολεία, Ελληνική Στατιστική Αρχή, Λιμενικό, ΕΚΑΒ, Ερευνητικά Κέντρα, Κέντρα Κράτησης Μεταναστών, ΟΑΕΔ και άλλα. Συνολικά θα γίνουν 1.290 μόνιμες και 3.703 εποχικές προσλήψεις. Οι ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι διοικητικοί, οικονομολόγοι, τεχνικοί, μηχανικοί, εργάτες, στατιστικοί, εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές και διασώστες. Για φιλανθρωπικό σκοπό, ο Πολιτιστικός και Καλλιτεχνικός Σύλλογος Ηλιοτέχνες διοργανώνει τη δεύτερη χειροποίητη έκθεσή του στο φοαγέ του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας από αύριο Τετάρτη 28 Ιανουαρίου έως και την 1η Φεβρουαρίου. Στόχος της εκδήλωσης αυτής είναι να συγκεντρωθούν τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του πρώτου λυκείου Πύργου.
Η έναρξη της χειροποίητης έκθεσης θα πραγματοποιηθεί αύριο το απόγευμα στις 6 και θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Θα εκτίθονται κοσμήματα, σαπούνια, κεριά, μάσκες, διακοσμητικά και άλλες χειροποίητες κατασκευές. Αντί εισιτηρίου θα συγκεντρώνονται τρόφιμα μακράς διαρκείας για το κοινωνικό παντοπολείο. Σου μιλάω σαν φίλος. Αυτή είναι η τηλεόραση που θες. Τηλεόραση Samsung Smart LED 48 inch on και Home Theater στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Από ενδιαφέρον στο λέω. Είναι αυτό που θες. Πλυντήριο Candy 10 κιλών 1300 στροφών. Inverter στη τιμή που θες. Μόνο 599 ευρώ. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας Καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά. Πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψύξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Caparol από τη Σταθόπουλος Superior Accessories. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον ομό Ηλίας. Και φέτος στα θερματικά χαρίζουμε το ΦΠΑ. Καταστήματα ηλεκτρικών παράς. Σόμπα ξύλου μόνο με 89 ευρώ. Σόμπες μαντέμι, εμαγέ, πέλετ, ελληνικής κατασκευής για οικονομία, απόδοση, θέρμανση. Καταστήματα παράς. Θερμοπομπή όλων των εταιριών από 30 ευρώ. Σόμπες και αερόθερμα δωματίου και μπάνιου. Σόμπες χαλαζία από 10 ευρώ. Σόμπες υγραερίου, αλογόνου, πετρελαίου και κυροζήνης για χαμηλή κατανάλωση. Καταστήματα παράς. Κλιματιστικά inverter όλων των εταιριών από 299 ευρώ. Αερόθερμα τζακιού με 199 ευρώ. Αφιγρατήρες αθόρυβοι από 129 ευρώ σε μεγάλη ποικιλία για υγιεινό περιβάλλον. Όλα τα θερματικά έως 24 άτοκες δόσεις από 5 ευρώ το μήνα. Παράς με 3 καταστήματα. Μέγα Παράς, πρώτο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων, τηλέφωνο 26220-20060. Πύργος Πατρών 68, τηλέφωνο 26210-2222 και 20223. Αμαλιάδα Καλαβρίτων 24, τηλέφωνο 26220-28385. Και στο www.paras.gr. Ο Παράς φροντίζει για εσάς. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Κι όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα. Στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γηινής, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες, είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας. Τα πάντα για το σπίτι στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-31-595. Πυριώτικες δημιουργίες. Ψωμί με προζύμι στα ξύλα. Ψωμί με παραδοσιακή συνταγή. Περισσότερα από 16 είδη ψωμιού.
Αναλαμβάνουμε ψήσιμο καθημερινά και για όλες τις εκδηλώσεις. Τα πάντα φρέσκα με αγνά υλικά. Προϊόντα δικής μας παραγωγής με σεβασμό στον πελάτη. Μεγάλη ποικιλία σε σνακς και σφολιατοειδή. Προϊόντα με ζύμη μπριός. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυριώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 2621-036-172. Ποιότητα και αρμονία. Απαράμιλη πηγή χρωμάτων και έμπνευσης που ομορφαίνει το χώρο σας. Revelos Home. Πλούσια συλλογή σε χαλιά, χειροποίητα ή μηχανής, σε έντονα χρώματα και ανάγλυφα σχέδια επώνυμων κατασκευαστών. Μοντέρνα κουρτινόξυλα Ασλάνης, Γκίλα Ρος, Looney Tunes, Disney. Δώστε στυλ και χρώμα στο σπίτι με κουρτίνες και ριχτάρια των μεγαλύτερων και επώνυμων οίκων μόδας. Μεγάλος κατάλογος σε λευκά είδη για την κουζίνα, το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο, σε νέα χρώματα και σχέδια. Μοκέτες, χαλιά, κουρτίνες, είδη πρικός, ταπετσαρίες, πατώματα. Revelos Home. Χρόνια τώρα είμαστε μπροστά. Τα παλιά αυτοκίνητα εκπέμπουν τοξικά αέρια. Το περιβάλλον εκπέμπει σως. Κέντρο απόσυρσης οχημάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Παραδώστε το παλιό σας αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές, σίδερα και στερεά απόβλητα στο μοναδικό αδειοδοτημένο κέντρο του νομού Ηλίας. Ανακυκλώνοντας, προστατεύουμε το περιβάλλον και εξασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Θέση Μπαλτζίκη, Κολύρι Ηλίας. Τηλέφωνο 2621-0-204-71. Με τη σπουδή και την γνώση του σχεδίου, την εμπειρία της εφαρμογής, τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, μα πάνω απ' όλα την παράδοση του τεχνίτη από το 1926, κάνουμε πράξη ό,τι έχει ονειρευτεί για τα έπιπλά σας. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Με την απλότητα, τη διαφορετική φιλοσοφία, την αίσθηση πολυτέλειας, τη σημασία στη λεπτομέρεια. Αναλαμβάνουμε μελέτες διακόσμησης εσωτερικών χώρων και κατασκευές ειδικών παραγγελιών. Σαλόνια, τραπεζαρίες, μπουφέδες, κρεβατοκάμαρες, μικροέπιπλα σε ποικιλία σχεδίων. Διαχρονικό χειροποίητο έπιπλο, κλασικό ή μοντέρνο. Η νέα αντίληψη για το ιδανικό σας σπίτι. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Οδός Αγίου Νικολάου, κοντά στον Άγιο Τρίφωνα, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο και φάξ 26220-28-764. Χειμώνας, ωραία τζάκι. Πού θα βρούμε ξύλα? Ξύλα, μα φυσικά στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Καυσόξυλα και κάρβουνα σε μεγάλη ποικιλία και ποσότητα. Διαθέτουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό για τεμαχισμό στο μέγεθος που επιθυμείτε, καθώς και δωρεάν μεταφορά. Και όσο για τις τιμές, σίγουρα θα σας ζεστάνουν. Ασυναγώνιστες. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 697 6630 968.